Τι είναι αυτό το οποίο υπογράψαμε χθες? Κυρία Δουλγεράκη, πρόκειται για μια καινοτομία που έχει βασικό σκοπό τη φυσική ξήραση, την ξήραση μάλλον προϊόντων όπως είναι η σταφίδα και άλλα φυσικά προϊόντα, φρούτα περισσότερο και άλλα όπως είναι σίκα, βερίκου, κατά πάντα, με καθαρά φυσικό τρόπο, με τη χρήση ηλιακής ενέργειας μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτό που κάνανε δηλαδή απλά, κλασικά, οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας. Α, εξαιρετικό αυτό που λέτε τώρα, κυρία Δουλγεράκη. Όπως ακριβώς το είπατε, η προσπάθεια, ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε κάνει αρκετές φορές εκπομπές από την... έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στην εκπομπή σας. Την προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια προκειμένου να βοηθήσει γενικότερα τον πρωτογενή τομέα και ειδικά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την αναδιάρθρωση του κριτικού αμπελώνα, που στηρίζεται σε πολλά άλλα επιχειρήματα, αλλά βασικά και στην παράταση της χρονικής περίοδου, ούτως ώστε, γιατί το επιτραπέζιο σταφύλι ειδικά προσπαθούμε να παράγεται από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Έχουμε όμως τις καιρικές συνθήκες τις οποίες έχουμε και ξέρουμε επίσης ότι δεν αξιοποιείται όλο το επιτραπέζιο σταφύλι, αλλά μένουν αρκετά υποπροϊόντα, τα οποία εάν τα μαζέψει τον Οκτώβριο ο παραγωγός και λόγω των καιρικών συνθήκων, καταλαβαίνει ο καθένας πόσο δύσκολο είναι να τα αποξηράνει έτσι στον ήλιο που δεν θα υπάρχει τότε, γιατί μπορεί να βρέξει, γιατί μπορεί και να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Έρχεται λοιπόν αυτή η μέθοδος, η πρόταση βασικά είναι του ΤΕΗ, την οποία εμείς την είδαμε με πολύ χαρά, γιατί ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με όλα τα ιδρύματα της Κρήτης. Και φαντάζομαι και με πιο εξελιγμένο τρόπο, ναι, με φυσικός ο τρόπος και η ενέργεια, αλλά αν γυρίσει κανείς στο παρελθόν θα θυμηθεί ενδεχόμενα κάποιες κολαΐνες με βερίκοκα, με άλλα φρούτα, με ροδάκινα, να κρέμονται κάτω από δέντρα ή σε σημεία τα οποία τα βλέπει πολύ ο ήλιος για να αποξηραίνονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι ότι αυτή τη φορά θα είναι λίγο πιο εξελιγμένο τα πράγματα βάσει των προτάσεων του ΤΕΗ, έτσι. Ακριβώς. Είναι λοιπόν μια προποριακή μέθοδος μέσα από την οποία φιλοδοξούμε, όπως σας είπα προηγούμενα, την αξιοποίηση, αυτό είναι το σημαντικό, όλης της παραγωγής του αμπελιού με έναν τρόπο, όπως λέτε και εσείς, φιλοπεριβαλλοντικό, χρηστικό για τους παραγωγούς, το οποίο μπορεί βέβαια να αξιοποιηθεί μέσα από ομάδες παραγωγών, μέσα από συνεταιρισμούς, μέσα από τα συσκευαστήρια ή και μέσα από τον ίδιο τον παραγωγό από μόνο σου, χωρίς κανένα ενεργειακό κόστος. Εμείς λοιπόν χθες υπογράψαμε αυτή την σύμβαση με το ΤΕΗ. Υπολογίζουμε ότι επί της ουσίας τι δηλαδή θα γίνει τώρα. Το ΤΕΗ θα ολοκληρώσει την μελέτη την οποία κάνει πάνω ακριβώς αυτό και στη συνέχεια θα έρθει μετά από ένα χρόνο που μας έχουν διαβεβαιώσει ότι λογικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, να το δώσουμε, να είναι έτοιμο, να το δώσουμε στον παραγωγό για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει, να το αξιοποιήσει για το συμφέρον του ιδίου, βασικά το συμφέρον του ιδίου. Τα αποξηραμένα προϊόντα παρουσιάζουν αρκετά καλή κίνηση, νομίζω. Παρουσιάζουν αρκετά καλή κίνηση. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τις αγορές του εξωτερικού. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να στραφούμε και σε αυτό και να αξιοποιήσουμε και να συνεργαστούμε, κυρία Δουλγεράκη, με τον καλύτερο τρόπο, με όλα τα τεχνολογικά μας ιδρύματα, τα οποία είναι τα καλύτερα, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την καινοτομία, την οποία την έχουμε βάλει στους βασικούς άξονες για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, για την ανάπτυξη γενικότερα. Είναι μέσα στους βασικούς άξονες που έχουμε καταθέσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και για την αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων που αφορούν το ΠΑΣ. Εσείς αναφέρατε και πριν από λίγο ότι ξέρετε τον επόμενο χρόνο να μπορέσει να παραδοθεί έτσι όπως πρέπει να παραδοθεί προς χρήση από τους αγρότες και αυτή η μέθοδος. Μιλάμε για μια προγραμματική σύμβαση που έχει διάρκεια 12 μήνες, χρηματοδοτείται από την περιφέρεια και το ποσό είναι στις 20.910 ευρώ. Ακριβώς. Ακριβώς είναι αυτό το οποίο είπατε. Επαναλαμβάνω ότι προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συνεργαστούμε με τα ερευνητικά ιδρύματα. Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή εμείς κάναμε το Συμβούλιο της Καινοτομίας, μέσα από το οποίο έχουν καταθέσει τα ιδρύματά μας αρκετές προτάσεις. Εμείς τις αξιολογούμε και θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε όσες περισσότερες γίνεται για την ανάπτυξη του τόπου, κυρία Δουλγεράκη, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες μεθόδους και συνεργαζόμενοι με όλους τους επιστήμονες τους οποίους έχουμε, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί.